Νέα επεισόδια σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην πολύχρωτη υπόθεση του κέντρου Κτήμα Πολιτεία, όπου συνδιοκτήτης είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Στέλις Μωραίτης. Τις ημέρες του Πάσχα καταγγέλθηκε ότι λειτουργεί παρά τη σχετική απαγόρευση και κινήθηκε η αυτόφορη διαδικασία μετά την επέμβαση της αστυνομίας. Όπω είναι γνωστό, το κατάστημα έχει σφραγιστεί από το Δήμο Αυδείρων λόγω έλλειψη άδεια λειτουργία και ενώ έχουν απορριφθεί όλε οι προσφυγέ των ιδιοκτητών ενώπιον τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τη Επιτροπή του άρθρου 152. Επίση, έχουν εξαλειφθεί τα περιθώρια να προσβληθεί ενώπιον των δικαστηρίων με προσωρινή διαδικασία και αναμένεται μόνο η εκδίκαση τη κύρια αίτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Στι 11 Απριλίου, η επιχείρηση ζήτησε και πήρε από το Δήμο Αυδείρων την προσωρινή αποσφράγηση του καταστήματο, επικαλούμενοι ότι θα γίνουν εργασίε και διαμορφώσει για να καλυφθούν οι ανάγκε τη χρήση του, ώστε να πάρει την απαιτούμενη άδεια από τη Διεύθυνση Δημόσια Υγεία και τι άλλε υπηρεσίε. Στην απόφαση του Δήμου Αυδείρων αναγράφεται σαφώ ότι η προσωρινή αποσφράγηση θα διαρκέσει αυστηρά μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και τη διεργασία του υγειονομικού ελέγχου. Η προσωρινή αποσφράγηση δεν συνιστά άδεια λειτουργία και. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί η λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματο για οποιοδήποτε λόγο, φραγίζεται αυταπάγγελτα και οι παραβάτε τιμωρούνται σε βαθμό πλημελήματο. Τελικά όμω τι ημέρε του Πάσχα, το κατάστημα διοργάνωσε τουλάχιστον δύο εκδηλώσει με αποτέλεσμα να καταγγελθεί και να επέμβει η αστυνομία με την αυτόφορη διαδικασία. Σχηματίστηκαν δύο δικαιογραφίε και πλέον η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο για τον ιδιοκτήτη. Υπενθυμίζεται ότι με σειρά δηλώσεων και συνεντεύξεών του. Στον τύπο, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου έχει αναγάγει το ζήτημα σε πολιτική υπόθεση και κατηγορεί παράγοντες που δεν κατονομάζει ότι έχουν αποφασίσει την εξόντωσή του. Ένα νέο ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γεγονό ότι, με απόφαση του Δημάρχου Αυδίδρου, η αδερμοδιότητα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντο πέρασε από τον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Ξανθόπουλο στον Αντιδήμαρχο Ιντζέμε Μετ Μπιρόλ. Ο νέο Αντιδήμαρχο, παρότι έχει δεχθεί σφοδρή επίθεση από του ιδιοκτήτε για την τυπική του στάση στην υπόθεση, έφερε σε πέρα όλη τη διαδικασία, παρότι οι πιέσει συνεχίζονται. Όμω, ο Αντιδήμαρχο Από το Σύλλογο εξαιτία των αποφάσεων του ω Δήμαρχο Ελέρου, που είχαν διευκολύνει την επιχείρηση, έχει κατηγορηθεί για παράβαση καθήκοντο και έχει επιληφθεί με απώλεια των πολιτικών του αξιωμάτων εξαιτία τη συγκεκριμένη επιχείρηση.